Θα ακούσετε σήμερα τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού, τον κύριο Θωμά Γκουδούλα, ο οποίος είναι καθηγητής ερευνητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου και μέχρι πρότινος ήταν και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων εκεί. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, γιατί φτάνουμε στο μη παρέκει δυστυχώς για μια φορά ακόμη. Κύριε Γκουδούλα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα από το Μόναχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και για τη συστηματική προσπάθεια που κάνετε εσείς από εκεί για να αναδεικνύετε τα προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ. Μια μικρή διόρθωση μόνο, είναι ο ταμείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού. Εντάξει, καλά κάνετε εσείς και το διορθώνετε. Κοιτάξτε, όπου Έλληνες είναι το ίδιο πράγμα. Λάβετε δε υπόψη σας ότι έχουμε και συμπατριώτες από την Κρήτη στο Μόναχο. Δεν είναι ξεκομμένο τελείως το ενδιαφέρον του ραδιοφώνου. Θέλω να σας ρωτήσω αν όντως 900 μαθητές είναι στον αέρα. Το σχολείο αυτό, μάλλον το κτίριο αυτό, φιλοξενεί δύο σχολεία. Φιλοξενεί το δημοτικό, με το όνομα Αριστοτέλης, που έχει και για το κτίριο αυτό το όνομα, και το πρώτο γυμνάσιο. Αυτά μαζί, επειδή είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή και είναι κανονικά σαν το ελληνικό σχολείο, δεν είναι τμήματα ελληνικής γλώσσας, φιλοξενούν περίπου στα 400 άτομα, στα 400 μαθητές. Υπάρχουν και το Σάββατο όμως τα τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία φιλοξενούν άλλους 400 και πλέον μαθητές, και γι' αυτό λέμε ότι είναι 900 μαθητές, γιατί θεωρούμε ότι εξίσου σημαντικά είναι και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας για τους πατριώτες που μπορούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αναγκάζουν να καλύψουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με τα τμήματα ελληνικής γλώσσας του Σάββατο, τα Σαββατιανά λεγόμενα μαθήματα. Σωστά. Οπότε εμείς το αντιμετωπίζουμε κοινά και λέμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και για τους μαθητές τους που έχουν την καθημερινή επαφή και είναι στο ορολόγιο πρόγραμμα όπως στα ελληνικά σχολεία, Δευτέρα με Παρασκευή, αλλά και για τα τμήματα του Σαββάτου. Λοιπόν, τα 907 παιδιά περίπου. Μέχρι το καλοκαίρι του 25, όπως είχε πει και ο κύριος Κατσαρός, ο Γενικός Γραμματέας, ελπίζω να μας ακούει να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, δεν έχουν πρόβλημα στέγες. Πολύ ωραία. Από το καλοκαίρι του 25 και μετά, τι θα γίνει? Αυτή η αγωνία μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργη, κάπως παράξενη και να επιμένουμε, αλλά επειδή ακριβώς τα μηνύματα που έχουμε και οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι το κτίριο έχει χαθεί, το συγκεκριμένο που ήταν πάρα πολύ μεγάλο, πλέον των 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πού θα βρίσκονται αυτοί οι μαθητές όλοι, και για το Σάββατο και για την καθημερινή από Δευτέρα προς Παρασκευή, όπως σας προείπα. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο θέμα και θέλουμε απαντήσεις από το Υπουργείο. Εντάχει να σας θυμίσω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν οι προξενικές αρχές που έχουν με εντολή αναλάβει την διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη του κτίριου, αλλά εδώ και 6 μήνες, και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού έχει εκδώσει δελτίο τύπου γι' αυτό, ότι εδώ και 6 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, τόσο ως ομογένεια και όσο ως γονείς. Εγώ που σας μιλάω, το δικό μου το παιδί πηγαίνει στα τα δικά μου τα παιδιά, δύο κόρες, έχω πηγαίνει στα ελληνικά σχολεία, η μία στο γυμνάσιο και η άλλη στο δημοτικό. Mm-hmm. Βέβαια, σε άλλα σχολεία έχουμε αυτό το καλό, ότι έχουμε αρκετά σχολεία εδώ στο Μόναχο, αλλά δεν αρκούνε και πάλι. Και φυσικά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί η πόλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και καλύπτει διαφορετικές περιοχές. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Σωστά, έχετε δίκιο. Δεν είναι μικρή πόλη το Μόναχο. Είναι μια πολύ μεγάλη πόλη και δεν μπορεί ένα σχολείο να καλύψει όλες τις περιοχές. Πρακτικά, κύριε Γκουδούλα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Εάν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει λύση. Μου λέτε λοιπόν ότι τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου ενδεχομένως στο συντριπτικό τους ποσοστό να απορροφηθούν σε άλλα σχολεία με αποστάσεις, με ό,τι συνεπάγεται. Αλλά το τμήμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας τι θα γίνει? Να σας πω την πάσα αλήθεια, θεωρούμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι λύση. Αλλά στην περίπτωση που αυτό παίζει ο σενάριο, θεωρούμε ότι θα πρέπει και το Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου αλλά και το Υπουργείο να βρει κάποια λύση και για τα τμήματα ελληνικής γλώσσας, γιατί είναι αναγνωρισμένα τμήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα πρέπει να το δουν συνολικά και δεν θα πρέπει να το δουν επιμεριστικά. Mm-hmm. Εντάξει, καλύψαμε τα παιδιά παραδείγματος χάρη του τυπικού σχολείου, άρα τα τμήματα γλώσσας κατά κάποιο τρόπο ας βγουν και ας καμωθούν. Δεν πάει έτσι. Θα πρέπει το Υπουργείο να το αντιμετωπίσει συνολικά. Μιλάμε για 900 παιδιά και πρέπει εδώ να κρατήσουμε κάτι, ξέρετε. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει κάτω στο Υπουργείο και στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ότι κάθε απόφαση η οποία δίνει ένα μικρό ρήγμα σε αυτήν την πολύ όμορφη εικόνα, σε αυτό το πολύ όμορφο μοσαϊκό που υπάρχει της εκπαίδευσης εδώ στο Μόναχο, δημιουργεί ένα μικρό ρήγμα το οποίο μπορεί να δώσει μια τεράστια ρογμή και μετά να σπάσει όλο αυτό το κατασκεύασμα που έχει φτιαχτεί.
Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Αρχίζουν, μπαίνουν οι αμφιβολίες στους γονείς. Να τα γράψουμε τα παιδιά μας στις πρώτες τάξεις, να τα γράψουμε στα ΤΕΛ, να τα αφήσουμε εντελώς στα γερμανικά σχολεία. Πολλοί λένε ότι εντάξει, μωρέ στο γερμανικό σχολείο για να μάθουν τη γλώσσα. Άμα θέλει κάποιο παιδί να μάθει τη γλώσσα, υπάρχουν μέσα να μάθουν τη γερμανική γλώσσα. Δεν πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο το γερμανικό για να μάθουν τη γερμανική γλώσσα. Εμείς στα δικά μας σχολεία έχουμε δίγλωσσο πρόγραμμα. Ξέρετε ότι τα παιδιά που έχουν τελειώσει από εμάς έχουν άψογη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Άρα αυτό δεν βγαίνει εκτός, δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν οι Έλληνες εδώ να καταλάβουν ότι τα σχολεία μας παρέχουν όχι μόνο γλώσσα, αλλά παιδεία. Κάτι πολύ ευρύτερο, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν ανά πενταετία, αν θα το δείτε ότι είναι περίπου ανά 5-6 χρόνια, γιατί αυτό έχει να κάνει με τους κύκλους ανανέωσης των συμβολέων στα κτίρια, γιατί τα κτίρια νοικιάζονται. Πάντα δημιουργείται μια μικρή ρογμή, η οποία αυτή η μικρή ρογμή μπορεί να δώσει ένα πολύ μεγάλο σπάσιμο το μοσαϊκό που σας είπα που υπάρχει εδώ στην πόλη του Μονάχου. Σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή είχαμε 5 δημοτικά, το δικό μας το δημοτικό, ονομάζεται 5ο Δημοτικό Σοκράτης, είναι σε άλλη περιοχή του Μονάχου. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή πραγματικά λειτουργούν 3 δημοτικά. Τι καταλαβαίνει λοιπόν κάποιος? Καταλαβαίνει ότι από τα 5 δημοτικά που λειτουργούσαν κάποια στιγμή έχουμε πέσει στα 3. Θέλω λοιπόν με δύο λόγια να πούμε ότι αν τυχόν το σενάριο της συγχώνευσης των σχολείων παίζει στο τραπέζι, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτό σε βάθος χρόνου πραγματικά θα φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες, οι γονείς δεν θα εγγράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και σαν ίδρυμα, αλλά και εμείς παλιότερα, σαν σύλλογος γονέων και κηδεμών Μονάχου, που ήμουν εγώ ο πρόεδρος, θέλαμε οπωσδήποτε να υπάρχει κτίριο για γυμνάσιο και δημοτικό στο Βόρειο Μόναχο. Οποιαδήποτε άλλη λύση είναι λανθασμένη. Τώρα, αν σε αυτή την περίπτωση δεν έχει ευωδώσει η διαπραγμάτευση του κυρίου Προξένου, γιατί αυτό είχε την εντολή να διαπραγματευτεί. Μισό λεπτό, κύριε Κουδουλά, μισό λεπτό. Μείναμε με την εντύπωση ότι μετά τις φασαρίες, τις φωνές εννοώ, πριν μερικούς μήνες, ότι δρομολογείται. Εδώ φτάσαμε, αν οι πληροφορίες είναι σωστές, να πάτε να δείτε τον Πρόξενο οι γονείς και να σας φέρνουν την αστυνομία. Ναι ή όχι? Προσέξτε, υπάρχει και παρασκήνιο πίσω από αυτό, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τελικά έγινε αυτό το πράγμα που λέτε. Όντως κλήθηκε η βαβαρική αστυνομία της πόλης του Μονάχου. Ήρθαν οι άνθρωποι, βέβαια ήταν αρκετά διακριτικοί και ευγενικοί, αλλά μετά υπήρξαν τηλεφωνήματα μέχρι τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μετά ο κύριος Γεραπετρίτης κάλεσε στο προξενείο και ο κύριος Πρόξενος δέχτηκε τελικά τους γονείς. Στους οποίους όμως βέβαια, για ακόμη μια φορά μετά από 6 μήνες, τους είπε αυτά που είχε σχεδόν απαντήσει στην Ελμέ Βαβαρίας, η οποία με τεράστια ανησυχία είχε κάνει επίσημη επιστολή προς το Προξενείο και ζήταγε ενημέρωση και τους απάντησε με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει ο δικός μας ο κύριος Πρόξενος εδώ. Οψέποτε ανακύψουν νέα στοιχεία θα ενημερωθείτε. Με αυτόν τον τρόπο που σας λέω, οψέποτε ανακύψουν νέα στοιχεία θα ενημερωθείτε. Βλέπετε λοιπόν ότι η στάση που είχε το Προξενείο και συγκεκριμένα ο κύριος Πρόξενος που είχε ενταλθεί να έχει την διαπραγμάτευση δεν ήταν η καλύτερη. Και πρέπει δηλαδή μέσω τηλεφώνων κάτω στην Αθήνα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Να δέχεται τους γονείς για να τους πληροφορήσει. Προσέξτε ότι δεν έχω να σας δώσω κάποια καινούργια πληροφορία. Και εκεί γεννάται το ερώτημα. 6 μήνες. Τι γίνεται? Ήταν Ιανουάριος και τελειώνει ο Μάιος. 6 μήνες. Ποια είναι η διαπραγμάτευση? Ξέρετε, κάποια στιγμή και η υπομονή τελειώνει και όπως την 25η Μαρτίου στην Εκκλησία υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον το γνωρίζω στην Αθήνα και κάποιοι γονείς αντιδράσανε στο γεγονός ότι ο Πρόξενος θα πάει να βγει φωτογραφία με τα παιδιά τους στην ημέρα της 25ης Μαρτίου, δίπλα στη σημαία. Αυτό το πράγμα φοβάμαι ότι ίσως ενταθεί, γιατί μιλάει ο κύριος Κατσαρός και γενικά στο Υπουργείο μέχρι το καλοκαίρι του 25. Ποιος θα αντέξει μέχρι το 25? Εγώ ξέρω, κύριε Γκουδούλα, ότι για τα ψηφοδέλτια και τα courier λειτουργεί το κράτος. Εδώ για τα στοιχειώδη των παιδιών δεν βλέπω να λειτουργεί. Είναι από τον Άννα στον Καϊάφα. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω, για να μιλήσετε στον Πρόξενο, πρέπει να πάτε μέσω Υπουργείου Εξωτερικών του Υπουργού να σας παραπέμψει στον Πρόξενο. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Έτσι ακριβώς, και προσέξτε τώρα. Θεωρώ ότι εδώ αρχίζει και εξαντλείται υπομονή. Ενθικήσεων δηλαδή και από εμάς αλλά και από το Υπουργείο. Δηλαδή, κάποια στιγμή και το Υπουργείο προφανώς θα αντιδράσει, το Υπουργείο Παιδείας εννοώ, και θα πει τι γίνεται εκεί πέρα πάνω. Διαφορετικά, και εδώ πάμε σε ένα άλλο σενάριο, το γνωρίζουν και δεν θέλουν να πούν τι συμβαίνει. Προσέξτε, εδώ τώρα ακούγεται λίγο χοντρό, αλλά πραγματικά και κατά κάποιο τρόπο, να το πω απλά, μας δουλεύουν
όλη αυτή την περίοδο. Μα, δεν μου λέτε. Δεν θέλω να το πιστεύω. Μα, καλά, καλά. Αλλά αν πραγματικά έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αν πραγματικά έχει συμβεί κάτι τέτοιο, καλά θα πρέπει να μας το πούνε. Καλά γιατί δεν ξέρω, προσέξτε, ειλικρινά. Είστε καλόπιστος, αλλά κύριε Γκουντούλα, πριν ξεκαθαρίσετε, θέλω να μου λύσετε μια πορεία. Ηλεκτρονικός πίνακας σας ήρθε? Όχι, όχι, ηλεκτρονική πίνακες μέχρι στιγμής δεν μας έχουν έρθει. Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά εποπτικά μέσα, οι τάξεις μας είναι καλές, τα σχολεία μας είναι πάρα πολύ καλά. Οι καθηγητές που αποσπώνται από Ελλάδα έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο και στο γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και στη γλώσσα. Τα παιδιά μας, όπως σας είπα, και τα σχολεία γενικά αποφέρουν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Γιατί φοβάμαι, κύριε Γκουδούλα, φοβάμαι ότι θα πάτε στην εξής μέθοδο. Θα έχετε ηλεκτρονικό φροντιστήριο από τη μητέρα πατρίδα, από την Αθήνα, στα σπίτια σας. Δεν χρειάζονται και οι καθηγητές, δεν χρειάζονται και τα σχολεία. Θέλω να πω ότι στην εποχή της κυβερνοπληροφορίας μπορεί να λανσαριστεί ότι το μάθημα επιτόπου, η διδασκαλία και ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό είναι μια περιττή πια διαδικασία. Άντε να του βάλουμε και ένα ολόγραμμα στο σπίτι σας. Είναι πολύ σοβαρότερο από ό,τι φαντάζεστε, γιατί είστε και στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού. Προσέξτε να δείτε, αυτό τώρα που λέτε είναι ένα σενάριο το οποίο κάτι θα σου λέει, εντάξει μωρέ, είναι επιστημονικής φαντασίας. Όχι, δεν είναι επιστημονικής φαντασίας και πιστεύω ότι το τρέχουν στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά η γνώμη ποια είναι, θα πρέπει αυτό ίσως να εφαρμόζεται για κάποιους πατριώτες οι οποίοι είναι στο Ρόζενχαϊμ, για να σας αναφέρω μια πόλη κοντά στο Μόναχο, αλλά που δεν είναι και το Μόναχο, ας πούμε, έτσι. Εκεί ναι, όντως. Το απόγευμα, ίσως κάποια παιδιά θα μπορούσαν να κάνουν εξαποστάσεις για να μην χάσουν ακόμη και αυτό το μικρό αγαθό. Αλλά όταν μιλάμε για το Μόναχο, το οποίο συνδέεται με δύο πτήσεις, με Αθήνα και Θεσσαλονίκη την ημέρα, όταν μιλάμε ότι υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, είπατε για τους Κρήτες. Οι Κρήτες προχθές κάνανε για τη μάχη της Κρήτης μνημόσυνο στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Ήταν εξαιρετικά συγκινητικό. Μιλάμε για ελληνική κοινότητα η οποία είναι ζωντανή. Μιλάμε για σχολεία τα οποία υπάρχουν από το 70 εδώ. Μιλάμε για πολύ, μια πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτή που φαντάζεται κάποιος σε ένα απομονωμένο μέρος που είναι εντάξει, μωρέ, εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, έναν πίνακα και κάποιο ολόγραμμα, όπως είπατε, να κάνει μάθημα τα πέντε παιδιά. Εδώ μιλάμε ότι φέτος έχουμε εγγραφές στην πρώτη τάξη που τελειώσαν τώρα τον Μάρτιο-Απρίλιο στα δημοτικά μας πάνω από 150 παιδιά. Πάνω από 150 παιδιά. Μάλιστα. Βεβαίως. Μάλιστα. Τρία δημοτικά, κατά μέσο όρο, φανταστείτε ότι είναι 30 με 40 παιδιά. Κάπου εκεί είναι, γύρω στα 130-140 παιδιά. Δεν ξέρω ακριβώς αριθμούς, γιατί τώρα πια δεν είμαι στο σύλλογο, αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε για κάτι ζωντανό. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο χάνεται σιγά-σιγά. Θέλω να το κάνω να χάνεται σιγά-σιγά. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Γιατί αν αύριο βγει κάποιος και πει, λοιπόν, οκ, okay, αυτό το κτίριο δεν το έχουμε πια. Πολύ ωραία. Λάθος διαπραγμάτευση και εκεί κάποιος θα κρυθεί. Εντάξει, κλείνει όμως αυτό το πράγμα. Πείτε μας πού θα πάει. Πείτε μας πού πηγαίνουν τα παιδιά. Αυτό θα δημιουργήσει μια αίσθηση ασφάλειας. Θα χαθούν οι ρογμές που σας είπα. Η εικόνα κύριε Γκουντούλα, θα ξαναδέσει. Έχετε δίκιο εσείς, αλλά εγώ θα επιμείνω. Διότι κοιτάξτε, αν μειώσω το κόστος μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών για το εξωτερικό, που δεν είναι τρελό, αλλά αν το μειώσω λειτουργικά και σας στείλω στην τηλεκπαίδευση με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Πρώτον, θα λέω ότι έχω την αιχμή της τεχνολογίας στα χέρια σας. Δεύτερον, θα μειώσω τα κόστη μου. Και τρίτον, ο συνεκτικός κρίκος που ψάχνετε εσείς για την παιδεία και όχι απλά για τη γλώσσα, να τον ξεχάσετε. Τον βρείτε στα σπίτια σας. Και αν δεν μπορείτε να τον βρείτε στα σπίτια σας, γιατί πολλοί έχετε και μεικτούς γάμους, δεν βαριέσαι, θα έρχεστε μια φορά 20 μέρες στην Ελλάδα και ό,τι αποκτήσετε από τον παππού, τη γιαγιά και το σόι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πιστέψτε με ότι αν αυτό το πράγμα το πείτε εδώ πέρα στους Έλληνες που βρισκόμαστε, ακόμη και αυτούς που είναι τρίτης γενιάς, θα φινιάσουν. Δεν είναι αυτό. Δεν το λέω εγώ, σας το λέει η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι το θέμα. Γίνονται σνόες στην Αθήνα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εδώ δεν υπάρχει αυτό το κλίμα. Πραγματικά, και εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ότι δεν έχουν ταξιδέψει, δεν έχουν ταξιδέψει από την Αθήνα κάποιοι γενικοί γραμματείς, κάποιοι άνθρωποι που είναι επιτελικοί στα Υπουργεία, να έρθουν να δουν, να μιλήσουν μαζί μας, να καταλάβουν ότι είμαστε Έλληνες πατριώτες που συζητάμε ανοιχτά, όμορφα. Το 90% των ανθρώπων πια είναι μορφωμένοι άνθρωποι σε πολύ ψηλό επίπεδο, θα σας έλεγα. Και πραγματικά θα γίνει σοβαρός ουσιαστικός διάλογος, αλλά αυτοί νομίζουν ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε ικανοποιημένοι με τα ελάχιστα. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Επίσης, αντικρούω, ας πούμε, τα επιχείρηματα που κατά κάποιο τρόπο αναφέρατε και κάποιος μπορεί να πει από το Υπουργείο. Φυσικά και στην Ανταρκτική γίνονται τηλεματικά εγχειρήσεις. Στην Ανταρκτική,
το ξανάπα, εδώ μιλάμε για την πρωτεύουσα της Βαβαρίας, δύο πτήσεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και επίσης χρηματοδοτούνται τα ελληνικά σχολεία στο Μόναχο. Αν κάπου η ομογένεια χάσει ελληνικά σχολεία, δεν πρέπει να είναι το Μόναχο, θα πρέπει να είμαστε το τελευταίο μέρος που θα χάσει. Γιατί τα ελληνικά σχολεία χρηματοδοτούνται από το βαβαρικό κράτος, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, κατά κεφαλή έναν μαθητή 1.900 ευρώ. 1.936 ευρώ. Αυτά είναι στοιχεία που σας τα δίνω πραγματικά και υπάρχουν αναρτημένα στο ίντερνετ. Το βαβαρικό κράτος λοιπόν επιχορηγεί τους Έλληνες μαθητές. Και όχι γιατί είμαστε οι καλύτεροι μαθητές του κόσμου, απλά είναι έτσι η πολιτική, επιχορηγεί τα εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία. Και τα δικά μας τα σχολεία είναι εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία για το βαβαρικό κράτος. Οπότε λοιπόν έχουμε και εισρωή χρημάτων από εκεί. Άρα, όποιος πει, και αυτό μάλιστα είναι ένα τεράστιο επιχείρημα και του κυρίου Προξένου, ότι δεν μπορούμε να μην διαπραγματευτούμε χρήματα του ελληνικού δημοσίου, μισό λεπτό. Από πώς και έγιναν τα χρήματα που δίνει η βαβαρική κυβέρνηση για να λειτουργούν τα ιδιωτικά σχολεία εδώ, τα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία, χρήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Για μισό λεπτό. Δηλαδή, είναι κεφαλή ενίσχυση που δίνεται από το βαβαρικό κράτος για τα παιδιά μας και γίνεται ταυτόχρονα πολύ εύκολα, εν τύριμη του λόγου, ελληνικό που πρέπει να επιχειρήσουμε. Μισό λεπτό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, είναι ένα τεράστιο επιχείρημα από πλευρά του, συνέχεια και πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι έτσι. Το ελληνικό κράτος δίνει για 5 ελληνικά σχολεία, να ακουστεί αυτή τη στιγμή, για 5 ελληνικά σχολεία, 3 δημοτικά, 2 γυμνάσια, περίπου στο 100.000 το χρόνο. Σοβαρά τώρα. 5 σχολεία. 1.000.000 το χρόνο, δηλαδή λιγότερο από 250.000-200.000 στο κάθε σχολείο, στην κάθε σχολική μονάδα. Και για να έχουμε μέσα στο Μόναχο, στην πρωτεύουσα της Βαβαρίας, αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα του να μιλάμε για ελληνική εκπαίδευση, όποτε γίνονται πώς το λένε, εκδηλώσεις, ξέρετε, καλούμε βαβαρούς επισήμους μέχρι πρότινος και μέχρι πριν την περίοδο του COVID και υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στην περιοχή. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε εδώ, έχουμε και την εναλλακτική. Τα παιδιά μας θα σπουδάσουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 108 του Συντάγματος που λέει ότι το κράτος πρέπει να μεριμνά για τους ομογενείς. Εδώ μιλάμε και για θέματα συνταγματικής τάξης. Δεν μπορεί στο άρθρο 108 να αναφέρεται αυτό το πράγμα και να μην το τηρούν. Και στο εγκατακλείδι θα δούμε, θα ενημερωθείτε οψέποτε υπάρχουν εξελίξεις. Είναι απάντηση αυτή. Οψέποτε υπάρχουν εξελίξεις. Πραγματικά, κάποια στιγμή εξοργίζεσαι και ξέρετε, αυτή τη στιγμή ακόμη ελέγχονται οι αντιδράσεις και ακόμη είμαστε, όπως ακούτε, στην πολύ ευγενική συζήτηση με επιχειρήματα κτλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει και πολύ ακόμη. Άνθρωποι μπορεί ίσως να αντιδράσουν και νομικά. Και η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε ακόμη και αυτό το μέτρο πίεση να εξεταστεί. Δεν μου λέτε, κύριε Γκουδούλα. Δεν φαίνεται καλά. Έλληνες στο εξωτερικό να τα ψηφοδέλτια. Δεν μου απαντήσατε. Τα ψηφοδέλτια σας ήρθαν. Σας ήρθαν. Ναι, βέβαια. Οι υποψήφοι έρχονται, σας έρχονται. Τους τα λέτε, ολονών. Τι τους κοιτάτε. Η αλήθεια είναι ότι από το κυβερνών κόμμα λίγο αποφεύγουν το Μόναχο. Δηλαδή έχουν έρθει μέχρι και τη Στουτγκάρδη που είναι γύρω στα 250 χιλιόμετρα. Αλλά η κυρία Κεραμέως, παραδείγματος χάρη, που ήταν και η πρώην υπουργός παιδείας, δεν έχει έρθει. Ενώ έχει φτάσει μέχρι τη Στουτγκάρδη και ακουγόταν ότι θα έρθει στο Μόναχο. Πιστέψτε με ότι εμείς θέλουμε να έρθουν, θέλουμε να κάνουμε συζήτηση, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις. Μία από αυτές είναι οι επιτροπές παιδείας. Έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι θα πρέπει να φτιαχτούν επιτροπές παιδείας. Να αποτελούνται από τους τρεις πυλώνες, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους από το Υπουργείο και εκπρόσωπους γονέων. Και οι τρεις να καθίσουν στο τραπέζι, να δουν ποια είναι τα προβλήματα και σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βγάλουν προτάσεις, ούτως ώστε την επόμενη σχολική χρονιά να εφαρμόζονται. Γιατί δεν τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Εδώ μου λέει φίλος από την Ιρεβέργη, δηλαδή απόδημος. Και αυτός καλά τα λέει, λέει ο κύριος Γκουντούλας, τα σχολεία τα κλείνουν. Λειτουργούν ωστόσο και τα πληρώνουν, για παράδειγμα, η τοπική βαβαρική κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέει, δεν κάνει τίποτα το ελληνικό κράτος και μην ακούτε. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι σας είπα και εγώ ότι η αναλογία είναι 1:5. Δηλαδή, για 1 ευρώ που δίνει το ελληνικό κράτος, παίρνουμε άλλα 5 περίπου από τη Βαβαρία. Περίπου. Και η Νιρεμβέργη επίσης είναι μέσα στο κλίμα χρηματοδότηση. Και ζητώ συγγνώμη που την ξέχασα, γιατί στη Νιρεμβέργη επίσης υπάρχουν 2 δημοτικά. Σας μιλάω τώρα για πολύ ελληνικό. Ναι. 2 δημοτικά, 1 γυμνάσιο και 1 λύκειο. Επίσης η Νιρεμβέργη έχει βιώσει πολύ άσχημη κατάσταση, όμως η περίπτωση της Νιρεμβέργης είναι λίγο καλύτερη, γιατί το κτίριο στο οποίο στεγάζονται εκεί πέρα, νομίζω, 2 σχολικές μονάδες, το έδωσε ο Δήμος της Νιρεμβέργης με ένα υποτυπώδες συμβολικό ενίκιο. Ενώ αντίστοιχα σε εμάς εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
και αναγκαζόμαστε να δώσουμε πολύ σημαντικό κομμάτι της επιχορήγησης, τα χρήματα δηλαδή που παίρνουμε από το εθνικό κράτος, στα ενοικία. Και γεννάται το μεγάλο ζήτημα. Πώς θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση των ενοικίων. Okay, συμφωνώ. Αλλά αυτό το πράγμα εμείς κάπως θα πρέπει να το έχουμε μπροστά μας υλοποιημένο. Σωστό. Κύριε Κουντούλα, θα επιστρέψουμε σε αυτό και πριν τις εκλογές θα επιστρέψουμε. Γιατί κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω, τα courier με τα ψηφαλάκια έρχονται, τα ψηφοδέλτια. Εποπτικά μέσα ηλεκτρονική διαδραστική πίνακες μπορεί να σέρχονται. Το πρόβλημα δεν λύνεται. Γιατί θέλω να πω ότι η Ελλάδα του 21ου αιώνα πρέπει να ενδιαφερθεί για τους Έλληνες, όχι μόνο για την ώρα της κάλπης, αλλά για την καθημερινότητά τους. Και αυτός είναι ο συνεκτικός κρίκος στην τελική του ελληνισμού. Πώς θα γίνει τώρα? Τα παιδιά είναι. Δεν είμαι εγώ και εσείς. Ξέρετε ότι το θέλαμε αυτό το πράγμα πάρα πολύ και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι για πρώτη φορά οι 40.000 εγγεγραμμένοι Έλληνες στο εξωτερικό για να ψηφίσουν είναι η πρώτη κίνηση. Την επόμενη φορά θα δείτε ότι είναι πολύ περισσότεροι. Και επίσης όταν νιώσουμε λίγο βεβαιότητα ότι δεν θα γίνει κάτι με τους ψήφους μας, όλα θα κυλήσουν σωστά κτλ. Γιατί ξέρετε, πάντα το σκέφτεται αυτό ο άνθρωπος. Λοιπόν, σωστά. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Όταν λοιπόν αυτό θα καθιερωθεί, τότε θα είναι πολύ πιο δυνατό και τότε ίσως καταλάβουν και στην Αθήνα ότι εκτός από τη λογική και τις προτάσεις και ότι θέλουμε να καθίσουμε και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και έχουμε να σας πούμε κάτι, αν θέλετε εφαρμόζεται, αλλά και εσείς να μας πείτε τι γίνεται με τα παιδιά μας και το μέλλον των παιδιών μας και τα ελληνικά σχολεία και όλη αυτή την κουλτούρα που προβάλλουμε εδώ πέρα μέσα στην καρδιά του βαβαρικού κράτους. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουμε και μια άλλη δύναμη, την ψήφο μας. Κύριε Κουντούλα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να απαντήσετε σε έναν ακροατή, ο οποίος λέει έτσι από περιέργεια, αν γνωρίζει ο Μιλόν στο Μόναχο, που θα γνωρίζει μάλλον, λέει, μπορεί να μας πει τι κάνει αντίστοιχα το απομονωμένο, καθυστερημένο, οπισθοδρομικό τουρκικό κράτος για τα σχολεία του στη Γερμανία? Δεν έχει αναγνωρισμένα σχολεία όπως τα δικά μας η Τουρκία στη Γερμανία. Και αυτό γιατί μάλλον είναι σχετικά με το ορολόγιο πρόγραμμα. Εγώ σας είπα ότι εμείς είμαστε εγκεκριμένο ιδιωτικό οπότε σχολείο. Οπότε τι κάνει για τα παιδιά το τουρκικό κράτος, για τους ομογενείς του, τι κάνει? Τα μαζεύει σαν βατιανά και τα κάνει μάθημα κατά κάποιο τρόπο έτσι. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για πολύ διαφορετική δομή. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Και φυσικά αυτό μάλλον χρηματοδοτείται από την ίδια την Τουρκία. Έτσι, γιατί εγώ σας είπα ότι οι Βαβαροί δίνουν ένα. Ναι, ένα, το καταλάβαμε. 5%. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της λειτουργίας αυτών των σχολείων. Εμείς όμως παρόλα αυτά έχουμε δίγλωσσο πρόγραμμα, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, υπάρχουν επιθεωρητές Βαβαροί που έρχονται και βλέπουν το ορολόγιο πρόγραμμά μας, βλέπουν τι διδάσκονται. Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ούτε προκαλέσαμε, ούτε προκαλούμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνει καθένας ότι η Τουρκία, αν ποτέ φτιάξει τέτοιες δομές, δεν νομίζω ότι θα έχει τις πόρτες ανοιχτές, έτσι όπως το λέμε εμείς κτλ. Αλλά εμείς σας κοιτάμε του οίκου μας. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ στο Μόναχο, θα πρέπει να κοιτάξουμε το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν τυχόν η αλήθεια είναι αυτή που ακούστηκε, ότι τελικά το κτίριο στο Φράιμαν χάθηκε, ο ιδιοκτήτης έχει υπογράψει κάπου αλλού, θα πρέπει άμεσα, και όπως σαν ίδρυμα έχουμε βγάλει και το δελτίο τύπου, να έχουμε πληροφόρηση από τους αρμοδίους τι γίνεται και όχι αυτές τις γενικές ανακοινώσεις που υπάρχουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Το καταλαβαίνουμε. Ναι, εντάξει, σε βάθος χρόνου δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τι σημαίνει όμως συγκεκριμένα? Πώς υλοποιείται αυτό το πράγμα? Δηλαδή τα παιδιά θα μοιραστούν, θα πάμε στο πρώτο σενάριο που λέμε, σε σχολεία που υπάρχουν ήδη μέχρι το 29, από αν θα φτιαχτεί το Bergam Line. Εδώ μιλάμε για σχεδόν νηθεύματα. Εδώ μιλάμε για πρακτικά πράγματα. Τι θα γίνει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε ένα σχεδόν χρόνο, το καλοκαίρι του 25. Μάλιστα. Για 900 παιδιά. Η μετασκεύαση του κτηρίου. Αν δεν έχει βρεθεί κτίριο, δεν έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο χρόνου. Ξέρετε, εδώ στην περιοχή μας τα κτίρια για να τα βρεις αυτά τα μεγάλα είναι δύσκολα και θα κάνει πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση ο ιδιοκτήτης και μετά θα αναλάβεις εσύ να το διαμορφώσεις σαν εκπαιδευτήριο. Θα πάρεις δηλαδή το χώρο και θα το διαμορφώσεις εκπαιδευτήριο. Αυτά έχουν και κόστος και χρόνο. Θα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Να νιώθουν ασφαλείς οι γονείς. Με μια προφορική δέσμευση, όπως είχε κάνει η κυρία Μακρύ το Φεβρουάριο στη Βουλή. Εντάξει, μην ανησυχείτε, το πρόβλημα θα το λύσουμε. Έχουμε φτάσει Μάιο. Δεν πρέπει να έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας. Θα ήθελα να πω ειλικρινά ότι αυτού του είδους η ρητορική τελείωσε. Δεν λειτουργεί. Πρέπει να το καταλάβουμε στην Αθήνα. Δεν γίνεται πλέον να προχωρήσουμε. Κύριε Κουντούλα, μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας το δώσατε πλήρως όλο το περίγραμμα και καταλάβαμε όλοι. Από Φλεβάρι, Μάη και βλέπουμε. Θα τα ξαναπούμε όμως.
Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο να σημειώσω ότι ειδικά για την περίπτωση του προξενείου, επειδή είχε πάρει εντολή να κάνει τη διαπραγμάτευση, θεωρώ ότι οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες και τους τελευταίους μήνες δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Πραγματικά επίσημη και εκεί δεν ξέρω ποιος φταίει. Πραγματικά πρέπει να το ψάξουμε. Και για τη μεταξύ του σχέση του των Υπουργείων, Υπουργείο Παιδεία με Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και για τον ίδιο τον κύριο Πρόξενο, που με όλο το σεβασμό θα πω ότι μάλλον η συνδρομή του, τουλάχιστον στο γλωσσικό κομμάτι, έτσι όπως το αναφέρει και ο ίδιος στις ανακοινώσεις, είναι τα μάλα αλυσιτελής. Τα μάλα αλυσιτελής. Δεν έχει προσφέρει κάτι. Τους τελευταίους μήνες, εγώ πιστεύω προσωπικά, και μακάρι να με διαψεύσει, ότι δεν έχει προσφέρει κάτι. Και περιμένουμε να δούμε το αντίθετο. Και περιμένουμε να δούμε διάψευση. Κύριος Θωμάς Γκουδούλας, λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ για την εικόνα με τα σχολιά στο Μόναχο. Καλημέρα.